σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς έχω μία σχέση, έχω βρει έναν άντρα. Κορίτσια, σας το εύχομαι να το βρείτε όλοι σας. Που όταν εγώ είμαι κουρασμένη, θα μαγειρέψει ο Σπύρος. Και όποτε αυτό σε δουλειά και εγώ έχω χρόνο, θα μαγειρέψω εγώ. Ποιος είναι ο πιο ζηλιάρης? Εγώ. Εννοείται. Έχεις πάει στο φαρμακείο ποτέ για έλεγχο? Πάω στο φαρμακείο γιατί κάνω βοηθόν. Βοηθάω ή πάω να περάσω τόσο ένα φιλί και να φύγω. Για έλεγχο δεν πάω. Αλλά έχω ζηλέψει μία που ήταν μία εκεί δίπλα. Ένα μοντέλο. Κατηνιές δεν κάνω. Κοίτα, δύο-τρεις φορές έχω μπει στο Instagram και βλέπω ότι ακολουθεί. Τα διαγράφω. Τα κάνω από όλου. Δεν ξέρω, ακολουθεί γνωστές εδώ Ελληνίδες. Κάτι ξένες, influencers. Πήρω, πώς σου φάνηκε η βρυσίδα με νηφικό? Κούκλα ήταν. Τη πηγαίνει το νηφικό. Ναι, μου πάει. Ήρθε η ώρα τη μάλλον. Αλλά μου στείλανε μήνυμα ότι απαγορεύεται, λέει, δεν κάνει, λέει ο γαμπρός να δει το. Τι, τι να κάνει. Δεν το ήξερε. Άρα... από το μήνυμα, το έμαθες. Ναι, δεν το ήξερα. Καλά, δεν το ήξερα.